Παρακολουθήσαμε 27η τη μαρτυρία της θείας του παλικαριού και πραγματικά αναρωτιόμαστε αν υπάρχουν παιδιά πρώτης και δεύτερης κατηγορίας και στο στρατό, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι οι στρατιωτικοί γιατροί κάνουν τα δύνατα δυνατά για να φροντίζουν για την υγεία των παιδιών. Αλλά κάτι φαίνεται να μην πήγε καλά. Καταρχήν παρακολούθησα και ήταν μια συγκλονιστική ιστορία. Να πω ότι ο στρατός είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Άρα και εκεί υπάρχουν ανισότητες. Προφανώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους γιατρούς και τις διαγνώσεις, αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα δεν είναι πάντα και συμφωνώ με τον κύριο Ψαρούλη, όπως και εσύ φαντάζομαι δεν έχεις ένσταση από αυτού. Είναι λίγο περίεργα σε ό,τι αφορά τη διάγνωση. Καμιά φορά είναι περιπτώσεις δύσκολες και δυσανάγνωστες από την αρχή. Μετά από τις 7 ημέρες υψηλού πυρετού, το στείλαν το παιδί στο θάλαμο του. Αυτό θέλει διερεύνηση. Σαφέστατα. Είναι πολλά που θέλουν διερεύνηση. Λοιπόν, να δούμε μερικά ακόμη θέματα της ειδησογραφίας. Είχαμε μια συμπλοκή τη νύχτα με δύο τραυματίες και δυστυχώς ένα νεκρό. Ήταν συμπλοκή μεταξύ Κούρδων στην καρδιά της πόλης, εκεί στην οδό Αγίου Σιλάου και μπροστά στα έντρομα μάτια των περαστικών. Ώρα 12 παρά 5, μια παρέα τριών Κούρδων διασχίζει την οδό Αγίου Σιλάου στην πλατεία Κουμουνδούρου. Ξαφνικά μπροστά τους ξεπροβάλλουν άγνωστοι άντρες κρατώντας στα χέρια τους όπλα. Χωρίς να προλάβουν να αντιδράσουν, οι τρεις Κούρδοι πέφτουν αιμόφυρτοι στη μέση του δρόμου. Κανείς δεν ξέρει γιατί για άλλη μια βραδιά η περιοχή γύρω από την πλατεία Κουμουνδούρου βάφτηκε στο αίμα. Οι τρεις Κούρδοι περπατούσαν ανέμελοι στο δρόμο χωρίς να προκαλέσουν καμία φασαρία. Οι άγνωστοι όμως είχαν άλλες προθέσεις. Το φωνικό πέρασμά τους από την οδό Αγίου Σιλάου άφησε πίσω του ένα νεκρό άνδρα ηλικίας 25 έως 30 ετών, χωρίς γνωστά λοιπά στοιχεία, και δύο τραυματισμένους, τον Σελίφ Χατέμ και τον Γιουσέφ Ανταχάμ. Βρέθηκε το πτώμα ενός άνδρα που είδατε εδώ, έχει πυροβοληθεί, έχει χτυπηθεί στην πλάτη, δηλαδή φέρει ένα διαμπερές τραύμα και ένα τυφλό τραύμα. Στην αριστερή μας χαλιά το τυφλό και διαμπερές από πίσω προς τα μπρος, από την πλάτη δηλαδή, και έχει βγει από μπροστά, από το θώρακα. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλεύονται. Ο πρώτος βαριά τραυματισμένος, ενώ ο δεύτερος ελαφρά. Και να πάμε για λίγο και στην Ετώλα Καρανή, να πάμε λίγο και στην επαρχία να βγούμε από τα τείχη. Είχαμε μεγάλες καταστροφές και Κωστή, είχαμε ισχυρούς ανέμους που κατέστρεψαν στέγες, ξερίζωσαν δέντρα, πολύ μεγάλες ζημιές σε σπίτια και σε καλλιέργειες. Να το δούμε. Εφιαλτική ήταν η νύχτα της Δευτέρας για τους κατοίκους της Ετώλα Καρνανίας. Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή δεν είχε προηγούμενο. Από τη μία και μισή τα ξημερώματα και για δύο περίπου ώρες έπεφτε ασταμάτητα χαλάζια, ενώ η βροχή και ο δυνατός αέρας δεν έλεγαν να κοπάσουν, παρασύροντας ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Εδώ έχουμε 32 χρόνια. Αυτή είναι η καταστροφή, δεν ξανά είδαμε ποτέ. Η έξοδος δυστυχώς είναι όρθιος πουθενά. Εδώ έκλεισε ο δρόμος μπροστά στο σπίτι μου από τα Πεύκα και από τα Κυπαρίζια και από τα Ευγάλυτα. Οι κάτοικοι Πανικόβλητοι σε Ετωλικό, Νεοχώρη, Μάστρο, Άγιο Γιώργιο, Φελούρα και Αστροβίτσα δεν ήξεραν πώς να προφυλακτούν. Ο αέρας τσάκιζε τις περιουσίες τους, έπαιρνε τις στέγες των σπιτιών τους. Ξερίζωνε υπεραιωνόβια δέντρα, προκαλούσε ζημιές ηλεκτροφόρα καλώδια, έριχνε κολόνες υψηλής τάσεως. Ούτε η εκκλησία της Παναγίας της Πούζας Ετωλικού δεν γλίτωσε από το μένος της κακοκαιρίας. Εδώ έγινε μεγάλη καταστροφή. Δεν έχει μείνει δέντρο όρθιο κανένα. Εδώ στην περιοχή τη δικιά μας πιο πολύ έχει καταστραφεί η εκκλησία εδώ πέρα, έχει πέσει τα δέντρα πάνω. Εδώ οι δρόμοι κλείσανε. Η υπεραιωνόβια βελανιδιά στο χωριό Φέλουρα που μέτραγε εκατοντάδες χρόνια ζωής δεν άντεξε το μένος του βοριά. Η κακοκαιρία όμως ήταν η χαριστική βολή και για τους μικροκαλλιεργητές ελιάς και βαμβακιού της περιοχής. Κόποι ολόκληρου χρόνου πήγαν χαμένοι. Πολλές εδώ ελιάς είναι 4-4 ώρες και φαίνονται ακόμα, οι οποίες δεν υπάρχει καμία, μα καμία γερή. Δηλαδή αυτές αύριο θα είναι όλες λάσπη. Και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής Ετωλικού στο χωριό Αστροβίτσα είδαν την περιουσία τους να χάνεται. Έπεσε σκηπή όλια που πάνε, περίφραξ, έσπασαν μέσα τα δουκάρια όλα, τι άλλο. Πράγματι στα πρόβατα. Και να περάσουμε στη συγκλονιστική εξομολόγηση του Θάνου Λιβαδίτη, του συμπροταγωνιστή της Μέμα Σταθοπούλου. Είπε πολλά για την φίλη και συναδελφό του, ο Θάνος Λιβαδίτης, στην κάμερα του Α και αποκάλυψε και μοναδικές λεπτομέρειες για την κοινή τους πορεία και στη ζωή και στην τέχνη. Θα σας δείξω πώς ήταν όταν πρωτοεμφανίστηκε το 1964 στην πρώτη της ταινία μαζί μου και με τον μεγάλο Μάνο Κατράκη. Εσείς τη συναντήσατε για πρώτη φορά στα γυρίσματα αυτής της ταινίας? Εγώ τη συνάντησα για πρώτη φορά όταν έδινε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα μείναμε φιλαράκια και όταν τελείωσε τη Δραματική Σχολή ζήτησε τη βοήθειά μου. Mm-hmm. Υπήρχε ένας ρόλος στην ταινία επικίνδυνη,
σε αυτήν την ταινία που σας είπα πριν, με τον Μάνο Κατράκη. Ο Μάνος Κατράκης συμφώνησε, ήταν πρωταγωνιστικός ο ρόλος, έπαιξε την ταινία αυτή και είχε επιτυχία. Μία επίσης χαρακτηριστική της ταινία είναι το «Κάθε ναυάγιο και μια κόλαση». Μια ταινία που μας βασάνισε πολύ μέχρι να τη γυρίσουμε. Μας είχαν πει να έχουμε μαζί μας 4 ίδια κουστούμια. Όταν την πρωτοείδα ήταν ένα πανέμορφο κορίτσι, με ήθος, με αξιοπρέπεια και με μεγάλο πείσμα να γίνει αυτό που είχε ονειρευτεί, ηθοποιός. Όταν τέλειωσε τη σχολή και τη φωνάξαμε τότε στους επικίνδυνους να κάνει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, τότε όλοι μας διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν μόνο η λεβεντιά της και η ομορφιά της κτλ, αλλά έκρυβε μέσα της και ένα πλούσιο ταλέντο. Για μένα δεν φτιάχτηκε μόνο από το ότι ήταν ένα λεβεντό κόριτσο. Φτιάχτηκε και κάθισε και μελέτησε. Μελέτησε καταρχήν να της φύγει το λάμδα το πατρινό, να φτιάξει την ορθοφωνία της και να προσπαθεί να προσπαθήσει να καταλάβει και να αναλύσει τον κάθε ρόλο που της δίνανε να παίξει. Είχε πείσμα και θέληση. Πείσμα και θέληση τρομερή. Ήθελα να επανέλθει, γιατί πια τα παιδιά της μεγαλώσανε, δεν ήταν πια τα μωρά, δεν ήταν ένα... Μεγαλώσανε, εντάξει. Ήθελε να επανέλθει και να κλείσει έτσι ο κύκλος της καριέρας της και της ζωής της. Mm-hmm. Αυτό ήταν το παράπονο που είχε. Ότι δεν μπορούσε να, κατά κάποιο τρόπο, να ξανανοίξει η πόρτα να μπει στο επάγγελμα. Θα το πετύχαινε βέβαια, αλλά δεν πρόλαβε. Θα το πετύχαινε. Γιατί ξέρω ανθρώπους, όπως εγώ παραδείγματος χάρη, αν έκανα καινούριο σύριαλ, ήδη τις είχα υποσχεθεί και θα το έκανα ένα πάρα πολύ ωραίο ρόλο. Είναι πολλά τα δυσάρεστα γεγονότα αυτή τη χρονιά που πέρασε στην οικογένεια των καλλιτεχνών. Χάθηκαν πολλοί, ο Μάκης Δεμήρης, η Μέμα Σταθοπούλου. Ο μεγάλος Βασίλης Διαμαντόπουλος και άλλοι, είναι πρόσωπα, θα έλεγα, είναι πρόσωπα. Ο Νίκος Ρίζος. Είναι πρόσωπα που αγαπήσαμε, πρόσωπα που μεγαλώσαμε μαζί τους. Και όταν κάποιοι από αυτούς φεύγουν με αυτό το παράπονο, με το παράπονο το οποίο έφυγε η Μέμα Σταθοπούλου, είναι κάτι που θα έλεγε κανείς ότι στεναχωρεί όλους μας. Είναι μια παρακαταθήκη για τους υπόλοιπους, αν θέλουν πραγματικά να σκύψουν στο πρόβλημα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας ψυχαγωγούν, που μας δίνουν την ψυχή τους, καταθέτουν την ψυχή τους. Έτσι είναι, και κάποια στιγμή, από ό,τι φαίνεται, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι κάποια στιγμή το παιχνίδι αλλάζει, οι κανόνες αλλάζουν και ίσως δεν υπάρχουν θέσεις για κάποιους από τους μεγάλους μας ηθοποιούς. Είναι μαζί μας η κυρία Σάσα Καστούρα, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνει την τιμή. Και ο μικρός μεγάλος πια Βασίλης Καΐλας. Γεια σας, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Έλεγα ότι σαν να δείχνουν όλα ότι το παιχνίδι αλλάζει πολλές φορές, οι κανόνες αλλάζουν και πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να τα προσέχουμε, έτσι να το πω πιο τρυφερά λίγο, θα πρέπει να έχουμε την έννοια τους, κάποια στιγμή τα ξεχνάμε όλοι μας. Και ίσως οι πρώτοι που τα ξεχνούν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη για τα θεατρικά, τα κινηματογραφικά και τα τηλεοπτικά πράγματα της χώρας. Ναι, συμβαίνει και αυτό, συμβαίνει και ότι το επάγγελμά μας είναι... ανελέητο, είναι όσο σε χρειάζονται καμιά φορά, σε χρησιμοποιούν και μετά σε πετάνε. Εγώ πιστεύω, ας μην είμαστε παραπονιάριδες επάνω σε αυτό το θέμα, καμιά φορά φταίμε κι εμείς, φταίει η πληθώρα των ηθοποιών, φταίει το γεγονός ότι καταργήθηκε η άδεια, είναι πολλά θέματα τα οποία έτσι έχουν παραμέτρους επάνω σε αυτό το θέμα. Και δεν νομίζω ότι είναι η ώρα τώρα δεν να καθίσουμε όμως, να... Όχι, δεν θέλω να επεκταθούμε ίσως τόσο πολύ σε αυτό, αλλά αυτή η κουβέντα που είπε η Μέμα Σταθοπούλου στη δική μας τη τηλεόραση, ότι ήρθε κάποιες αρκετές φορές στην Αθήνα, προσπαθούσε να βρει ένα ρόλο, προσπαθούσε να βρει κάποιους ανθρώπους να βοηθήσουν να επανέλθει στο θέατρο, να επανέλθει στη σκηνή, είναι ένα παράπονο. Είναι παράπονο και είναι σωστό. Απ' την άλλη μεριά, αν... Κάνεις παιδιά, κάνεις οικογένεια. Δεν είναι παράξενο μία καλλιτέχνης να μην μπορεί να κάνει μία οικογένεια, να αποτραβηχτεί κάποια χρόνια και μετά να επανέλθει. Δηλαδή υπάρχει μία υπογεννητικότητα κιόλας στους ηθοποιούς, στις γυναίκες ηθοποιούς.
Αν αφήσεις λίγο το θέατρο ή την τηλεόραση ή οτιδήποτε αφορά το θέμα, σε ξεχνάνε όλοι. Μα δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αφορά και τους άνδρες. Καλά. Οι γυναίκες λέτε ότι είναι και κάποια χρόνια άνδρες. Χάνουν για να φροντίσουν τα παιδιά τους και μάλλον αυτό συνέβη και με τη Μέμα Σταθοπούλα, αλλά είναι και οι άνδρες. Έχετε το παράπονο εσείς, κύριε Καϊλά? Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο. Έχω άποψη όμως πάνω στα πράγματα. Και η άποψή μου είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν καταθέσει την ψυχούλα τους σε αυτό το χώρο που λέγεται θέατρο, που λέγεται ελληνικός κινηματογράφος, που για μένα προσωπικά έξω από κάποιες εξαιρέσεις δεν υπάρχει σήμερα. Ναι. Πιστεύω να συμφωνεί η Σάσα. Οφείλουμε πάρα πολλά σε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ δουλεύω 42 χρόνια στον κινηματογράφο. Στον κινηματογράφο ο κόσμος σε καταξίωνε με το αντίτιμο του εισιτηρίου. Δεν γινόσουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Είχες μια πορεία, έναν αγώνα. Διαφωνώ πλήρως με το να φημόμαστε τους ανθρώπους με τα θάνατο. Ναι. Αυτό είναι κάτι βέβαια που στην Ελλάδα κατά κόρον συμβαίνει. Σε όλους τους χώρους και σε όλους τους τομείς. Πλην όμως ο καλλιτέχνης είναι καλλιτέχνης και όταν πεθαίνει θέλει να πεθαίνει και υπερήφανος. Και εγώ, έχουμε τέτοια παραδείγματα πολλά και του Μάκη Δεωμύρη. Εγώ δεν έχω πάει, σας ορκίζομαι, σε καμία κηδεία όλων αυτών των μεγάλων ανθρώπων. Δεν θα τολμήσω να πω συναδέλφων, γιατί όταν ξεκίνησα να παίζω μαζί τους ήδη ήταν καταξιωμένοι, εγώ ήμουν ένα παιδί, τίποτα παραπάνω. Πήγα κάποια στιγμή γιατί είχα προσωπικές σχέσεις και με την Έλλη τη Λαμπέτη. Γιατί δεν θέλατε να... Θα σας πω γιατί. Διότι πηγαίνοντας στην κηδεία της κυρίας Λαμπέτη... Τη λέτε κυρία και μετά θάνατο. Ναι.